Εσείς είστε η κινητήρια δύναμη που μας κρατάτε όρθιους για να συνεχίσουμε. Δεν θα συνενέσουμε στην ανεργία. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε περήφανοι που από συνάδελφοι γίναμε αδέλφια. Αυτά τα συγκλονιστικά λόγια του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, του Παναγιώτη του Πολίτη, αποτυπώνουν όσα εκτυλίχθηκαν χθες στην Άρυμνα. Νέκρωσε όλη η Λωκρίδα. Η απεργία μετατράπηκε σε μια μεγάλη παλαϊκή διαδήλωση που απέκλεισε την Εθνική Οδό και έδειξε ότι η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην ενότητα, στην αποφασιστικότητά τους, στην ταξική αλληλεγγύη της εργατικής τάξης, που είναι το ισχυρότερο όπλο απέναντι όχι απλά σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά απέναντι σε ολόκληρο το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του. Γιατί συνειδητά και σχεδιασμένα, με συνέχεια οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι να ολοκληρώσει σήμερα το έγκλημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προχωράτε στην απαξίωση ενός χρυσορυχίου για τη χώρα, τη μεγαλύτερη επιχείρηση σιδηροκελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παραδώσετε τον ορυκτό πλούτο Πεσκέση στα επιχειρηματικά συμφέροντα, που βεβαίως θέλουν τη ΛΑΡΚΟ απαλλαγμένη από αυτό που ονομάζεται μισθολογικό κόστος, δηλαδή απαλλαγμένη από τι, από εργαζόμενους με κατοχυρωμένα δικαιώματα, από αυτούς που με τον ιδρώτα και το αίμα τους κυριολεκτικά έχτισαν τη ΛΑΡΚΟ και μέχρι σήμερα τη συντηρούν, τη φύλαγαν τις εγκαταστάσεις, αποτρέποντας κινδύνους για την εκδήλωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή, όλα αυτά δηλαδή για τα οποία η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Μπορεί λοιπόν να νομοθετείτε, ακόμα και να εξασφαλίζετε ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις για να νομιμοποιήσετε ένα έγκλημα σε βάρος του λαού της περιοχής και όχι μόνο, σε βάρος του συνόλου του ελληνικού λαού, για να εξυπηρετήσετε τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, αλλά να ξέρετε ότι κανείς δεν χάφτει τα γνωστά προσχήματα που επανέλαβε και χθες στη συζήτηση ο κύριος Υφυπουργός. Έτσι λοιπόν και με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείτε αναγκαίους εξυγχρονισμούς, που βεβαίως όμως και αυτοί δεν έχουν ουδέτερο χαρακτήρα, αλλά υποτάσσονται σε αυτό το βασικό σκοπό της προώθησης των εκάστοτε επιχειρηματικών επιδιώξεων. Τόσο η περίοδος, όπως και το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δείχνει αυτή την προσήλωση της κυβέρνησης να επισπεύσει την υλοποίηση μιας σειράς αντιλαϊκών στόχων, με το μάτι κυρίως στραμμένο στη δημιουργία του κατάλληλου φιλεπενδυτικού περιβάλλοντος. Και σε αυτό προσαρμόζεται βεβαίως και με μεγάλη μάλιστα αποδοτικότητα και η δικαιοσύνη σε όλους τους κλάδους. Αυτά, κύριοι Υπουργοί, δεν τα λέμε εμείς, που εμφανίζεστε και ενοχλημένοι από αυτή την κριτική που σας ασκείτε. Μας έλεγε χτες ο κύριος Υφυπουργός ότι αναμασάμε, ότι φτιάχνετε μια δικαιοσύνη κομμένη και ραμμένη στο πολυπόθητο φιλεπενδυτικό περιβάλλον, ότι αναφερόμαστε διαρκώς στην Παγκόσμια Τράπεζα. Μα τη δική σας φρασεολογία διαβάζουμε κατά γράμμα από την ανάλυση συνεπειών του νομοσχεδίου. Εσείς είστε που κοτσάρετε ως παράσημο σε κάθε νομοσχέδιο ότι ακολουθείτε τις τεχνικές συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εσείς το κοτσάρετε σε όλα τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την ώρα που δεν ζητάτε ούτε νομοτεχνικές, ούτε ουσιαστικές συμβουλές από τους επιστημονικούς φορείς, τις δικαστικές ενώσεις κλπ, για να έρχονται βεβαίως κάθε φορά στην ακρόαση φορέων και να σας λένε μια σειρά προβλήματα που έχουν οι νομοθετικές σας ρυθμίσεις. Εσείς αναφέρετε χωρίς περιστροφές στην αιτιολογική έκθεση ότι ο σκοπός είναι η εν γέννη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η συνεπακόλουθη βελτίωση στη διεθνή κατάταξη της χώρας στο επιχειρήν και γι' αυτό βεβαίως υιοθετείτε τις περιβόητες αυτές τεχνικές συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αποκαλυπτική ήταν και η συζήτηση στην Επιτροπή, όπου περιγράφηκε ουσιαστικά η αναγκαιότητα το ενέχειρο να μετατραπεί σε έναν πιο ευέλικτο μηχανισμό πίστοσης, καθώς η εμπειρία της κρίσης με την απομείωση της αξίας των ακινήτων
οδήγησε τις τράπεζες στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών εξασφαλίσεων αντί αυτών των προσημειώσεων και όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, το ενέχειρο και ιδίως το ενέχειρο απαιτήσεων ήρθε να μας δώσει πολλές λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν σας πήρε λοιπόν ο πόνος, κύριε Υπουργή, γενικώς και αόριστα για την πρόσβαση στη ρευστότητα, για παράδειγμα των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, γιατί τότε θα υιοθετούσατε τις προτάσεις που σας έχουν καταθέσει και σας έχουμε καταθέσει και ως κόμμα για επαναφορά του εφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, για κατάργηση των τεκμαρτών και του τέλους επιτιδεύματος, για κούρεμα των χρεών και μια σειρά άλλα μέτρα ανακούφισης. Αντίθετα, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους την εξασφαλίζετε τη ρευστότητα. Την εξασφαλίζετε με το μπούκωμα με ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο. Σας απασχολεί λοιπόν εν ώψη των μεγάλων οικονομικών αδιεξόδων της λαϊκής οικογένειας να μπορούν οι τράπεζες να βάλουν πιο εύκολα χέρι σε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Όχι μόνο στα σπίτια και τα μαγαζιά, αλλά και στα επαγγελματικά εργαλεία, τις απαιτήσεις και μια σειρά άλλα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίος ούτε ο χρόνος, ούτε η σπουδή της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο, με δεδομένη τη σταθερή της προσήλωση να εξυπηρετεί τη λεγόμενη αναπτυξιακή δυνατότητα χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών, πιστωτικών εργαλείων, στο όνομα πάντα της διευκόλυνσης των συναλλαγών και της δημιουργίας φιλικού επενδυτικού κλίματος. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και τη συνολικότερη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των πιστώσεων, τα χοντρά παζάρια που εκτυλίσσονται όλη αυτή την περίοδο ανάμεσα σε τράπεζες, funds και servicers, στους πληστηριασμούς. Κεντρικό εργαλείο της υπηρέτησης αυτών των στόχων γίνεται για άλλη μία φορά η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχείρων και τις διαλειτουργικές εφαρμογές του όπως περιγράφεται στα άρθρα 15 επόμενα. Είναι ακριβώς αυτή η περίφημη διαλειτουργικότητα που φέρνει την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση των δανειστών, τη διαμόρφωση του νέου φιλεπενδυτικού περιβάλλοντος. Δεν είναι λοιπόν η διαλειτουργικότητα ούτε μόνο τεχνικό ζήτημα, ούτε γενικά μια αόριστη νομική έννοια, αλλά αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή για τη θωράκιση του αστικού κράτους, συνολικά σε όλες τις πτυχές των λειτουργιών του, που τίθεται βεβαίως στην υπηρεσία των μονοπωλιακών συμφερόντων. Για άλλη μια φορά, οι τεχνολογίες και οι ψηφιακές δυνατότητες δεν αξιοποιούνται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά για τη θωράκιση της καπιταλιστικής οικονομίας. Επί της ουσίας, σας ενδιαφέρει να ενισχυθεί ο εισπρακτικός και κατασταλτικός μηχανισμός για να μπορούν τόσο το αστικό κράτος, αλλά κυρίως οι τράπεζες και άλλα αρπακτικά, να εισπράττουν γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες κάθε απαίτησή τους. Σε μια περίοδο που η λαϊκή οικογένεια κάνει περικοπές ακόμα και από τα είδη διατροφής, ενώ βεβαίως για έναν στους δυο συμπολίτες μας έχει μετατραπεί σε όνειρο θερινής νυχτός η αναγκαία ξεκούραση και διακοπές, ακόμα και για να πάει στα νησιά καταγωγής του. Γιατί βεβαίως το ενέχειρο θεωρητικά συστήνεται με συμφωνία των μερών και στηρίζεται στη συνένεση του οφειλέτη. Όμως αυτή η συνένεση παρέχεται σε συνθήκες ελεύθερης επιλογής ή επιβάλλεται εκβιαστικά και συχνά στο όνομα της συναλλακτικής πολιτικής των πιστωτών με απαράδεκτους όρους. Συνενετικά εγγράφονται και οι προσημειώσεις υποθηκών στα στεγαστικά δάνεια, αλλά οι ληστρικοί όροι και εκβιαστικές πρακτικές που πολλές φορές ακόμα και αυθαίρετα υιοθετούνται από τις τράπεζες οδηγούν μεταξύ άλλων στο μαζικό ξεσπίτωμα της λαϊκής οικογένειας. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν σας καλούμε και περιμένουμε από χτες απάντηση γι' αυτό, κύριε Υπουργή, να πάρει θέση η κυβέρνηση απέναντι στις γνωστές αυθαίρετες και τρομοκρατικές πρακτικές των τραπεζών, των funds και των servicers, και γι' αυτό καταθέσαμε τη συγκεκριμένη τροπολογία σχετικά με τον υπολογισμό των επιτοκίων των δόσεων στις ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Βεβαίως, το ΚΚΕ έχει καταψηφίσει το σύνολο του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο της προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην πραγματικότητα έχει ανοίξει το δρόμο για μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Όμως εδώ μιλάμε για μια σειρά αυθαίρετες πρακτικές που υιοθετούν σταθερά τα κοράκια που καταστρατηγούν ακόμα και τις όποιες στοιχειώδεις διατάξεις έχουν μείνει προς όφελος των νοικοκυριών που έχουν και έχουν δημιουργήσει μια πραγματικά απελπιστική κατάσταση. Οι καταγγελίες είναι αμέτρητες. Δεν τις γνωρίζετε. Δεν παίρνετε όμως κανένα μέτρο, αναγκάζοντας τους υπερχρεωμένες οφειλέτες να αναζητούν νέα δικαστική προστασία με αιτήσεις ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή να μπουν σε νέα έξοδα, σε νέα αγωνία για το μέλλον της κατοικίας τους. Γιατί όχι μόνο με την εκτείναξη των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρέθηκαν να πληρώνουν δυσθεώρητες δόσεις, πολύ πάνω από τις ρυθμίσεις που με πολύ κόπο και στερήσεις κατάφερναν να εξυπηρετούν για να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους, γιατί και αυτή βεβαίως η επιλογή, η δόση για τη ρύθμιση να είναι έντοκη είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή που θα μπορούσατε να την είχατε αφαιρέσει, αλλά τελικά έρχονται αντιμέτωποι και με μια παντελώς αυθαίρετη πρακτική από τη μεριά των τραπεζών. Οι τράπεζες βγάζουν δοσολόγια υπολογίζοντας τον τόκο με βάση το συνολικά οφειλόμενο ποσό και όχι με βάση τη ληξιπρόθεσμη δόση, διαμορφώνοντας εξωπραγματικές, μη εξυπηρετήσιμες βεβαίως δόση πέρα από κάθε δυνατότητα αποπληρωμής. Έχουμε αναλυτικά αναφέρει στην αιτιολογική της τροπολογίας μας συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι απαράδεκτο, σας καλούμε να βάλετε τέλος σε αυτή την αθλειότητα, τουλάχιστον για να μην επιβαρύνονται με επιπλέον προσφυγές στη δικαιοσύνη για να κατοχυρώσουν το αυτονόητο. Εν κατακλείδη, σε σχέση με τις προτινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με το ενέχειρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε και επιμέρους παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα να σχολιάσουμε την νομοτεχνική σκοπιμότητά του, αφού ουσιαστικά τροποποιείται ο αστικός κώδικας και με τον τρόπο που γίνεται δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στην πράξη δεν θα παρουσιαστούν σοβαρά κενά και προβλήματα ερμηνευτικά και πρακτικά, όπως επισημάνθηκε από μια σειρά φορείς κατά την ακρόαση. Αναφέρθηκα και στην Επιτροπή σε επιμέρους επισημάνει στα άρθρα, δεν θα επαναλάβω για οικονομία του χρόνου. Όπως βεβαίως μας προβληματίζει και το ζήτημα που αφορά την εμπλοκή της κτηματολόγιου ΑΕ, αφού καμιά εμπιστοσύνη δεν εμπνέει η πείρα της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στα κτηματολογικά γραφεία, ιδίως στην Αθήνα, που βεβαίως τα περιβόητα ψηφιακά εργαλεία δεν έλυσαν τα προβλήματα της τραγικής υποστελέχωσης, μετέφεραν στην πραγματικότητα την φυσική ουρά στην ψηφιακή. Ούτε θεωρούμε ότι με τα ημίμετρα που νομοθετείται σε σχέση με το σύνθετο ζήτημα της μετάπτωσης του κτηματολογικού κανονισμού Ρόδου, Κό και Λέρο στο ελληνικό κτηματολόγιο, δεν λύνονται μια σειρά σύνθετα ζητήματα. Όταν, για παράδειγμα, σήμερα υπηρετεί μόλις το 1 τρίτο του προσωπικού, με τον τελευταίο τεχνολόγο μηχανικό του τεχνικού τμήματος να έχει συνταξιοδοτηθεί το Δεκέμβρη, και με αποτέλεσμα βεβαίως να παραμένουν 40.000 αμετάγραφες πράξεις που συνεχώς αυξάνονται όταν η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους είναι μόλις 4 περίπου ημερησίως. Να επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία που δεν προλάβαμε στις επιτροπές σε σχέση με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, το ότι δεν, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, η διατύπωση δεν θίγονται οι ένομες συνέπειες που έχουν παραχθεί συμπεριλαμβανομένες της αρτιότητας, θεωρούμε ότι δεν επαρκεί για την πλήρη πολεοδομική κάλυψη, ιδίως των μικρών ιδιοκτητών, αν δεν υπάρξει και σχετική διάταξη στην πολεοδομική νομοθεσία. Διότι είναι γνωστό ότι οι παρεκκλήστα οικόπεδα εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού έχουν καταργηθεί με σχετικό νόμο, και το μικρότερο εμβαδόν που ενδεχομένως θα έχει το νέο ΚΑΕΚ δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πολεοδομική του αρτιότητα. Ακόμα, με ποια δεδομένα θα κρίνει
το Διοικητικό Συμβούλιο σε ελληνικό κτηματολόγιο την αποδεικτή απόκληση εμβαδού. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ότι στη μετάβαση βασικό στοιχείο θα είναι το εμβαδόν του σχήματος της σημερινής κλιματολογικής μερίδας και η επαλήθευσή του στο νέο ΚΑΕΚ με τα όρια των σφαλμάτων, τα οποία θα αναφέρονται στο νόμο και όχι βέβαια να παραπέμπεται η λύση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου. Και βεβαίως η έλλειψη ανάρτησης και παραπομπή στα προόδηλα σφάλματα χωρίς να είναι καθαρό το τοπίο της έννοιας των προδήλων σφαλμάτων με την έννοια των συγκριτικών στοιχείων της παλιάς και της νέας ιδιοκτησίας δημιουργεί ασάφειες και ανασφάλειες που με βεβαιότητα θεωρούμε ότι θα οδηγήσουν σε νέες δικαστικές διεκδικήσεις με μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες. Σε μια περίοδο βεβαίως που η λαϊκή οικογένεια αδυνατεί να καλύψει και τα βασικά. Έτσι λοιπόν εμείς σε όλα αυτά τα ζητήματα τοποθετούμαστε από τη σκοπιά των αρνητικών επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν στα εργατικά λαϊκά στρώματα, τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπα με ένα πιο εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό μηχανισμό για να μπουν στην αγορά των εξασφαλίσεων των πιστωτών, όχι μόνο τα σπίτια, αλλά κάθε κινητή του περιουσία, ακόμα και δικαιώματα ή απαιτήσεις που μπορούν να αφορούν δεδουλευμένα, εφάπαξ ασφαλιστικών ταμείων, αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα και άλλα. Δεν σας φτάνει λοιπόν που έχετε ανάψει το πράσινο φως στα αρπακτικά των τραπεζών να βάλουν χέρι στη λαϊκή κατοικία. Θέλετε να τους εξασφαλίσετε και ό,τι άλλο έχουν και να αρπάξουν και ό,τι άλλο έχουν και δεν έχουν στο όνομα της διευκόλυνσης της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως λέτε. Όσο λοιπόν και αν προσπαθείτε να διασκεδάσετε τις αντιπώσεις, δεν μπορεί να κρύψετε ότι η επιδίωξη για μια δικαιοσύνη παράγοντα εμπιστοσύνης των επενδυτών και επιχειρηματιών δεν μπορεί παρά να είναι εχθρική, ακριβή και απροσπέλαστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό βεβαίως, παρότι εν πρώτης όψεως φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους το ότι στο νομοσχέδιο για το ενέχειρο στριμώξατε και μια ρύθμιση που αφορά το διορισμό της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, ωστόσο στην πραγματικότητα και αυτή δεν ξεφεύγει από τη διαχρονική επιθυμία και επιδίωξη της εκάστοτε κυβέρνησης να διατηρεί μέσω αυτής της διαδικασίας ισχυρούς μοχλούς πίεσης, ιδιαίτερα στις υψηλότερες βαθμίδες της δικαιοσύνης. Οι κούφιες διακηρύξεις περί υπεράσπισης του κράτους δικαίου που επιστρατεύει η κυβέρνηση και όχι μόνο είναι λόγια του αέρα αναφορικά και με τη συγκεκριμένη προτινόμενη ρύθμιση, αλλά εντάσσονται και σε μια διαχρονική φενάκη που προσπαθούν συνολικά να καλλιεργήσουν τα αστικά κόμματα για τη δίθεν ανεξαρτησία της αστικής δικαιοσύνης, ενώ βεβαίως αφορούν και στις σύγχρονες ανάγκες για ενδυνάμωση του αστικού κράτους σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών, αλλά βεβαίως και σε συνθήκες που γιγαντώνεται η λαϊκή οργή και αγανάκτηση, που δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και από όλα αυτά αποσκοπούν ανάμεσα στα άλλα και στην ενσωμάτωση και εκτόνωση της δίκαιης οργής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή της κυβέρνησης παραμένει μακριά από την πάγια διεκδίκηση των ίδιων των δικαστικών λειτουργών για να πάψει ο διορισμός της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Με βάση αυτό το υπερόριμο αίτημα, αλλά και τη διαχρονική μας θέση, το ΚΚΕ στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε πρόταση για τροποποίηση αυτού του άρθρου του συντάγματος, για πλήρη απεμπλοκή της κυβέρνησης από τη διαδικασία διορισμού της ηγεσίας, η οποία θα μπορούσε να εκλέγεται από ένα ευρύτερο βεβαίως εκλεκτορικό σώμα. Καταθέσαμε αυτή την πρόταση, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η αστική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι πραγματικά ανεξάρτητη από τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου, γι' αυτό και βεβαίως διαχρονικά αξιοποιείται για να δίνει με τη βούλα της νομιμότητας βασικές αντιδραστικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Όμως η κάθε αστική κυβέρνηση δεν αρκείται σε αυτό, επιδιώκεται να ελέγχεται και την ίδια την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και αυτό βεβαίως το απέδειξαν με τη στάση τους στη συνταγματική αναθεώρηση τόσο η Νέα Δημοκρατία,
όσο βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά βεβαίως που ήταν υπουργή της κυβέρνησης στην προτείνουσα αναθεωρητική βουλή, ή το ΠΑΣΟΚ που τώρα καταγγέλουν την κυβέρνηση για διαπλοκή και παρεμβάσεις και όψιμα θυμήθηκαν την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας υποτίθεται, αλλά αναμασούν και διάφορες δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους σε αυτό το υπερόριμο αίτημα. Ολοκληρώνω. Γιατί βεβαίως τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας όλοι σας τον αγαπήσατε. Η απροθυμία της κυβέρνησης να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές και στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρνείται να κάνει δεκτό ακόμα και αυτό το στοιχειώδες αίτημα των δικαστικών ενώσεων να έχει η γνώμη της ολομέλειας του οικείου δικαστηρίου δεσμευτικότητα για τον Υπουργό και όχι να αποτελεί ένα ακόμα διακοσμητικό στάδιο δίπλα σε αυτό της γνώμης της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Όσα λοιπόν μέτρα και αν πάρετε, προκειμένου να εμποδίσετε τα μεγαλειώδη αποτελέσματα και την πολλαπλασιαστική δύναμη που μπορεί να έχει η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης μέσα από την ενότητα, την αλληλεγγύη και συμμαχία των εργατών, των αυταπασχολουμένων, αγροτών, μικρών επαγγελματιών, των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο μακριά από δοκιμασμένες απατηλές συνταγές, να ξέρετε ότι αυτά θα αποδειχθούν ανεπαρκή. Μικρά μονοδείγματα αυτής της δυνατότητας μαρτυρούν ο μεγαλειώδης αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των μεταλλείων Χαλκιδικής, οι λαϊκές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης που γίνονται αδιάρρηκτο δίκτυο προστασίας απέναντι στο ξεσπίτωμα του λαού και τόσα άλλα. Και εκεί βεβαίως το ΚΚΕ θα καταθέτει όλες τις δυνάμεις για να γίνουν αυτές οι αγωνιστικές πίθες πυρκαγιά που δεν θα σβήνει. Είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.